Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνει φέτος η Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων από τις εβδομαδιαίες μας. Ο πρόεδρος, ο καθηγητής κ. Καλαβρός, είχε έναν υπέρβλητο κόλλημα και δεν θα μπορέσει σήμερα να είναι κοντά μας. Έχουμε όμως κοντά μας με χαρά τον σημερινό εισηγητή, τον πρωτοδίκη κ. Αθανάσιο Πανταζόπουλο και διδάκτορα νομικής, που θα μας παρουσιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματική για τα ζητήματα της παρέκτασης δικαιοδοσίας στις ναυτικές διαφορές και τον καλωσορίζουμε. Να σας θυμίσω ότι τελειώνοντας ως προς τη διαδικασία, όταν τελειώσει την ομιλία του κ. Πανταζόπουλος, θα δώσω το λόγο πρώτα στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλου, εφόσον θέλουν να κάνουν κάποια παρέμβαση. Και όσοι από εσάς θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις, θα τις υποβάλλετε γραπτά στο Q&A. Στη συνέχεια δε, θα τις δει ο εισηγητής, θα τις διαβάζω κι εγώ για διευκόλυνση και θα απαντήσει. Κύριε Πανταζόπουλε, χαρά μας είναι που σας έχουμε κοντά μας. Έχετε το λόγο. Δεν ξέρω, ελπίζω να με ακούτε καλά. Ήταν και λίγο περιπετειώδης η σύνδεση. Το θέμα που... Να ευχαριστήσω την Ένωση για την πολύ τιμητική πρόσκληση και με μεγάλη χαρά, έστω και εξ αποστάσεως, με αυτόν τον τρόπο βλέπω έτσι πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Καθηγητές μου και συναδέλφους και φίλους. Το ζήτημα που καλούμε σήμερα να εισηγηθώ ενώπιόν σας, πολλές πτυχές που τις έχουμε συζητήσει με καλούς συναδέλφους μου στο Ναυτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Πειραιά και με την ευκαιρία της θέλω να τους ευχαριστήσω για όλα όσα έμαθα μαζί τους αυτά τα 3 χρόνια που υπηρέτησα στο τμήμα, όπου πράγματι πάρα πολλές φορές ήρθαμε αντιμέτωποι με τις 2, ας τις πούμε, επώνυμες, έτσι, ρυθμισμένες στον νόμο, δικονομικές συμβάσεις, που είναι η ρήτρα διαιτησίας και η ρήτρα παρέκτασης. Από τις πλέον συχνές περιπτώσεις όπου συναντώνται ρήτρες παρέκτασης και στο ελληνικό δίκαιο, είναι οι φορτωτικές και δι' οι θαλάσσιες. Η αντιμετώπιση τους διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν αναπτύσσει ισχύ ο κανονισμός 1215 του 2012, το αυτόνομο ελληνικό δίκαιο ή η σύμβαση της Χάγης του 2005 στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα αναφέρουμε παρακάτω. Και περαιτέρω από το αν η ρήτρα περιέχεται σε φορτωτική ή στον αυλοσύμφωνο. Ειδικότερα, καθώς τα έγγραφα αυτά, φορτωτική και αυλοσύμφωνο, τίθενται ρήτρες διεθνούς δικαιοδοσίας, εύλογα να αρκείτουν ζητήματα τύπου και δέσμευσης του φορτωτή και του κομιστή της φορτωτικής, τα οποία, αν μεν αφορούν παρεκκινόμενο δικαστήριο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλύονται στο πλαίσιο του κανονισμού 1215-2012, αν όμως υποδεικνύουν τρίτο κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιλύονται ως επιτοπλίστων με βάση το αυτόνομο ελληνικό δίκαιο, και τούτο διότι η Σύμβαση της Χάγης στις 30 Ιουνίου 2005 για τις συμφωνίες επιλογής δικαστηρίου εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής της πολλές περιπτώσεις διαφορών ναυτικού δικαίου, όπως μεταφοράς επιβατών εμπορευμάτων, θαλάσσιας ρήπανσης, αβαρίας ρημούλκησης, ευθύνης από αδικοπραξία, κύρους ακυρότητας και λύσης νομικών προσώπων, να μην σας κουράζω. Όμως, με την απόφαση του Συμβουλίου της 4 Δεκεμβρίου 2014, με την οποία εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εν λόγω σύμβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόζει μεν τη σύμβαση στα ασφαλιστικά συμβόλαια, με την επιφύλαξη όμως των ασφαλιστηρίων συμβολέων μεγάλων κινδύνων. Εδώ είμαστε στα ασφαλιστήρια που συναντάμε. Έχουμε μία διακοπή σύνδεσης. Περιμένουμε τον κύριο Πανταζόπουλο να επανέλθει τεχνολογικά, ελπίζουμε. Είναι mute. Mute. Με ακούτε? Τώρα ναι, επανέλθει. Ωραία. Κάτι έγινε και χάθηκε, δεν με συγχωρείτε, ζητάω συγγνώμη. Άρα λοιπόν, έχουμε πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης σε αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου, να αναφέρω έτσι για τους μη μειωμένους συναυτικές διαφορές, σχεδόν πάντα έχουμε, εκτός από την ευθύνη εναντί τρίτων, ως εφαρμοστέο δίκαιο το αγγλικό.
είναι όσα τουλάχιστον έχω δει εγώ ασφαλιστήρια συμβόλαια, πάντα έχουμε για, εκτός από την ευθύνη των τρίτων, εφαρμοστέο το αγγλικό δίκαιο και το ναυτικό τμήμα, έτσι πρωτοποριακά θα έλεγα, πάντα επιλύει τις διαφορές χωρίς καν να ζητήσει γνωμοδότηση. Θέλουμε, εντός εισαγωγικών, το έχουμε εφαρμόσει με χρόνια, ακολουθούμε και την ομολογία του εφετείου Πειραιός και νομίζω δίνουμε κάποιες λύσεις με κάποια επιστημονική αρτιότητα. Τώρα, ας ξεκινήσουμε από τη φορτωτική κατά το Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο. Είναι γνωστό ότι στο ελληνικό δίκαιο, έτσι η θαλάσσια φορτωτική είναι έγγραφο με το οποίο ο θαλάσσιος μεταφορέας ή και ο εκναυλωτής δηλώνει ότι ορισμένα εμπορεύματα φορτώθηκαν ή παραλήφθηκαν προς φόρτωση σε συγκεκριμένο πλοίο με σκοπό να μεταφερθούν και να παραδοθούν στον παραλήπτη κατά την άφηξή της στο λιμάνι του προορισμού. Αντιπροσωπεύει την ομή, συγκεκριμένα την κατοχή των πραγμάτων, με τεκμήριο μάλιστα κυριότητας υπέρ του νόμου κομιστή, που αποκτά αυτή με τη μεταβίβασή της, έχει δηλαδή αφενός ενοχική, νομοποιητική δηλαδή λειτουργία και εμπράγματι την μεταβιβαστική. Στο Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο επί ναυτικών διαφορών, ο κανονισμός 12-15 δεν θέτει ιδιαίτερους κανόνες ως προς τη ρύθμιση των συμφωνιών παρέκτασης. Έτσι, ό,τι βλέπουμε εντυπωμένο στα άρθρα 25 και 26. Και αυτό φαίνεται και από την ομολογία του ΔΕΚ. Εν τούτης, στο δυνάμει του άρθρο 71, παράγραφος 1 του κανονισμού, δίδεται το προβάδισμα στις ειδικές διεθνείς συμβάσεις, πολλές από τις οποίες ρυθμίζουν ζητήματα ναυτικού δικαίου, εφόσον περιέχουν κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας. Όπως προβλεπόταν και στο προηγούμενο κανονισμό, 44 του 2001, αλλά και στο αντίστοιχο άρθρο 57 της Σύμβασης των Βρυξελών, οι οποίες και περιέχονται στις εκθέσεις σχετικές που συνόδευαν αυτά τα νομοθετήματα, εκτενέστερη είναι στην έκθεση Σλόσερ. Οι ειδικές αυτές συμβάσεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση που δεν είναι μέρος το κράτος όπου διαμένει ή έχει την έδρα του ο εναγόμενος και εφόσον, κατά την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν φύγουν τις βασικές αρχές δικαστικής συνεργασίας που ρυθμίζει ο κανονισμός, δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων, την προβλεψιμότητα της δικαιοδοσίας των αρμοδίων δικαστηρίων, την αποτροπή παράλληλων δικών κτλ. Την ασφάλεια δικαίου. Κατά συνέπεια, επί χερσαίων μεταφορών, κατά την απόλυτα κρατούσα άποψη στην ομολογία και τη θεωρία, δεν μπορεί να συμφωνηθεί αποκλειστική δικαιοδοσία δικαστηρίου κάποιου φόρου, αλλά μόνο συντρέχουσα. Μπορεί δηλαδή ο ενάγων να επιλέξει το συμφωνηθέν φόρουμ παράλληλα με τον τόπο εκκλήρωσης ή κατοικίας έδρας του εναγόμενου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο επιβολής από το ισχυρότερο μέρος μιας δυσμενούς για αυτόν αποκλειστικής ρήτρας παρέκτασης. Γιατί αυτό μας το λέει η σχετική διεθνή σύμβαση της CMR. Αντίστοιχη ρύθμιση βλέπουμε, συναντάμε και επί σιδηροδρομικών μεταφορών, στα άρθρα 46 και 57 των σχετικών συμβάσεων, αλλά και στη σύμβαση του Μόντρεαλ, στο τελευταίο τεύχος του Λέξεν Φόρη, ο καλός συνάδελφος, ο κ. Βαλμαντώνης, έχει μεταφράσει μια απόφαση του Ιταλικού Ακυρωτικού, που επισημαίνει αυτό ακριβώς, έκρινε ως μία εγκυρή ρήτρα αποκλειστικής παρέκτασης της Ryanair, ακριβώς διότι με βάση τη σύμβαση του Μόντρεαλ δεν επιτρέπονται οι αποκλειστικές ρυθμίσεις και μάλιστα με ρήτρες παρέκτασης αποκλειστικής δικαιοδοσίας που παρεκκλίνουν από τους κανόνες που θέτει και αυτή η διεθνής σύμβαση. Θα πρέπει εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι αντίστοιχη ρύθμιση συναντάμε και στους κανόνες Αμβούργου, τους οποίους η γερμανική θεωρία έτσι ένθερμα με υποστηρίζει, αλλά που δεν έχουν κυρωθεί κατά σύμπτωση από όλες τις ναυτικές χώρες. Εν όψη αυτών, λοιπόν, με βάση τα γενικώς οριζόμενα για τις συμφωνίες παρέκτασης, το άρθρο 25 και 26 του κανονισμού, δηλαδή πέρα από αυτές τις περιπτώσεις που είπαμε, μεταφορά επιβατών, έτσι με σιδηρόδρομο, θαλάσσιο τρόπο αεροπορικά, αναγνωρίζεται η δέσμευση του κομιστή της φορτωτικής, συνήθως με τη θέση της ρήτρας στο πίσω μέρος αυτής,
εφόσον όμως την αποδέχθηκε ο φορτωτής και επιπλέον είναι έγκυρη κατά τον τύπο. Στο τελευταίο ζήτημα, η σχετική δέσμευση του κομιστή συνιστά συνήθεια του διεθνούς εμπορίου που ευρέως αναγνωρίζεται, με αποτέλεσμα κατά αυτόν τον τρόπο να διασώζεται το κύρος της ρήτρας παρέκτασης. Πάντως, υποστηρίζεται ότι η εμπορική συνήθεια ως εναλλακτικός τύπος του έγγραφου τύπου δεν μπορεί να υπερισχύει των όσων ισχύουν για τη διαδοχή, όπως αυτά γίνονται στο εσωτερικό δίκαιο του κάθε φόρουμ, με βάση τους κανόνες του οποίου κρίνεται το ζήτημα της διαδοχής. Για ποιο λόγο? Διότι αυτό θα ερχόταν σε σύγκρουση με ορισμένες ένομες τάξεις των κρατών μελών. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται δεκτό ότι εφόσον το εφαρμοστέο δίκαιο, το εθνικό εφαρμοστέο δίκαιο, προβλέπει τη διαδοχή του φορτωτή από τον κομιστή στα δικαιώματά του, όπως το ελληνικό, δεν απαιτείται να διακριβωθεί αν ο κομιστής συνένεσε στη ρήτρα παρέκτασης, καθώς δεσμεύεται από αυτήν. Για ποιο λόγο? Διότι δεν πρόκειται για αληθή τρίτο ως εξ αυτής της διαδοχής. Αντίθετα, δεν δεσμεύεται ο παραλήπτης του φορτίου, αν δεν είναι και κομιστής της φορτωτικής, εφόσον τούτο ορίζεται εφαρμοστέο δίκαιο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ελληνικού, του γερμανικού ή του γαλλικού δικαίου. Εκτός βέβαια αν συνένεσε σε αυτό. Και το ίδιο ισχύει για τον πλειοκτήτη. Ισχύω στη ρήτρα παρέκταση που περιέχεται σε φορτωτική, αλλά όχι στον αυλοσύμφωνο, ως προς το συμβαλόμενο στη σύμβαση ναύλωση. Αναφορικά με τον παραδοσιακό έγγραφο τύπο, που, από τον οποίο ξεκινά ως πρώτο τύπο που δέχεται η, θυμίζω, η ρύθμιση του άρθρου 25, κατά την ομολογία του ΔΕΚ η ρήτρα πρέπει να είναι εμφανής και δεν αρκεί να έχει αποτυπωθεί στο οπίσθιο μέρος της φορτωτικής που υπογράφεται από τον μεταφορέα, παρά μόνο εάν δήλωσε εγγράφος ο φορτωτής στη συμφωνία του με τους όρους ή σε ξεχωριστό έγγραφο. Παλιά νομολογία, από παλιά μας έρχεται αυτή η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, μία ρήτρα παρέκτασης που εμφανίζεται εντός εισαγωγικών το πρώτον σε ένα δελτίο αποστολής ή σε ένα τιμολόγιο, δεν έχει καμία ισχύ, όπως έκρινε και πρόσφατα το ΔΕΕ με μία απόφασή του του 2018. Πιστικά επισημαίνεται ότι μία ρήτρα που πληρώνει υποχρέωση για τον παραλήπτη να αντιδράσει, συνήθι στην πράξη, προκειμένου να μην θεωρηθεί ότι δεσμεύεται από μία τέτοια ρήτρα εντός εισαγωγικών παρέκτασης, δεν είναι σύμφωνη με τον εξεταζόμενο εδώ έγγραφο παραδοσιακό τύπο. Μπορεί όμως να θεωρηθεί έγκυρη κατά τον τύπο της καθιερωμένης πρακτικής μεταξύ των διαδίκων ή τις συνήθειες οποίες τα μέρη γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν, εφόσον πάντοτε πληρούνται οι προποθέσεις του συγκεκριμένου τύπου, ζήτημα που το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διευκρινίσει ότι θα το κρίνει το Δικαστήριο του κράτους μέλους. Περαιτέρω, το ΔΕΚ έχει κρίνει ως έγκυρη την έγγραφη επιβεβαίωση προηγούμενης προφορικής συμφωνίας των μερών για παρέκταση των διαφορών τους. Την περίπτωση, ας πούμε, της μονομερούς αναγραφής της ρήτρας παρέκτασης εκ μέρους του μεταφορέα στη φορτωτική, χωρίς την υπογραφή εκ μέρους του φορτωτή, καθώς αποδεικνύεται η σύμπτωση της δήλωσης βούλησης των μερών. Υπενθυμίζω εμφατικά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα επισημαίνει ότι το ζήτημα του τύπου υπηρετεί την ουσία. Το εξετάζουμε πάντα για να δούμε αν υπάρχει πράγματι κονσένσους, αν υπάρχει συνένεση των μερών. Και πάντα όλα τα ζητήματα τύπου τα προσεγγίζουμε με αυτή την, με αυτή την οπτική. Περαιτέρω, η μονομερής αναγραφή της ρήτρας παρέκτασης εκ μέρους του μεταφορέα στη φορτωτική, χωρίς την υπογραφή εκ μέρους του φορτατή, είναι καταρχήν δυνατόν να θεωρηθεί ως έγκυρη κατά τον τύπο, εφόσον προκύπτει παγιωμένη στις μεταξύ τους σχέσεις συμφωνία για παρέκταση των διαφορών, που τυχόν θα προκύψουν από τη διαρκής κατά τα ανωτέρω σχέσεις τους, αποτυπωμένων σε προτυπωμένα έντυπα, δηλαδή εφόσον εντάσσονται σε κατάρτιση συμφωνίας, για να ακολουθηθούμε το κείμενο της διάταξης, υπομορφή ανταποκρινόμενη στην πρακτική που έχουν καθιερώσει συμβαλόμενοι μεταξύ τους σχέσεις. Τέτοια συμφωνία πάντως είναι δύσκολο να διαγνωστεί με ασφάλεια, όπως προκύπτει και από τη σχετική νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Έτσι, το εφετείο Πειραιά έκρινε ότι η μονομερή συνήθεια πρακτική του μεταφορέα να θέτει τέτοιες ρήτρες γενικούς όρους συναλλαγών των φορτωτικών που εκδίδει
δεν καταδεικνύει σώνει και καλά, συμπληρώνω εγώ, και συμφωνία απαραίτητα μεταξύ των μερών, έστω και αν προκύπτει μακρά συνεργασία τους, εφόσον δεν προκύπτει στις δικές τους συναλλακτικές σχέσεις και σχετική συμφωνία για απαραίτητες των διαφορών τους. Σε αυτό το σημείο εστιάζεται και η κριτική που από την αρχή ασκήθηκε από μέρους της γερμανικής θεωρίας, της δυσκολίας να διακριβωθεί εδώ εν λόγω παγιωμένη συμφωνία, καθώς και στο ότι κατά αποτέλεσμα οδηγεί σε υπερβολική εύνοια προς το μεταφορέα, που χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της ρήτρας παρέκτασης μπορεί να θέτει τέτοιες ρήτρες δυσπρόσιτων φόρουμ, υποδεικνύοντας από την πλευρά της γερμανική θεωρία και τη ρύθμιση που είπαμε πριν του άρθρου 21 των κανόνων Αμβούργου. Εύστοχο όμως επισημάνθηκε και από την ελληνική θεωρία, από τον καθηγητή Μεντή, ας το πούμε στην διδακτορική του διατριβή, ότι οι θέσεις όμως αυτές του δικαστηρίου απηχούν τη στάθμιση συμφερόντων στη διεθνή ναυτιλία, καθώς ο μεταφορέας από την πλευρά του δεν μπορεί να διακινδυνεύει την αναγωγή του σε οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου αγκυροβολεί το πλοίο, και για τον λόγο αυτό άλλωστε δεν έχουν κυρωθεί και οι σχετικοί κανόνες Αμβούργου. Αυτός είναι ο λόγος, ένας από τους λόγους που οι σχετικοί κανόνες δεν έχουν κυρωθεί από ποιες, από τις ναυτικές χώρες. Διότι καταλαβαίνουν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται υπό την σημαία τους. Ας έρθουμε τώρα στη φορτωτική κατά το αυτόνομο ελληνικό δίκαιο. Λίγα λόγια έτσι για τις συμφωνίες παρέκτασης υπό το ελληνικό δίκαιο, είναι διδαχθήσα έτσι σχολική ύλη, ορίζεται η δικονομική σύμβαση με την οποία η μεταπό δικαστήριο ή δικαστήρια που χωρίς αυτή δεν θα είχαν δικαιοδοσία καθίστανται αρμόδια να δικάσουν διαφορές που έχουν ή θα προκύψουν απορισμένη ένομη σχέση, η περίφημη προρογκάτσιο, ή και αντιστρόφως όταν καταλύεται η εφιστάμενη διεθνής δικαιοδοσία της ημεδαπής πολιτείας, ντερογκάτσιο. Οι ρήτρες αυτές, υπενθυμίζω, θεωρούνται επιτρεπτές επί περιουσιακών διαφορών, εφόσον αφορούν τακτικά πρωτοβάθμια δικαστήρια, δεν μπορούμε να παρεκκλίνουν οι συμβαλόμενοι της καθήλυνη λειτουργικής αρμοδιότητας. Εάν αφορούν μελλοντική διαφορά, θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε ορισμένη νομική σχέση. Γίνεται δε πιστικό από την νεότερη νομολογία και τη θεωρία ότι δεν χρειάζεται να αναφέρονται σε συγκεκριμένο δικαστήριο, αρκεί να παραπέμπουν οι συμβαλόμενοι στους κανόνες του εθνικού δικονομικού δικαίου της χώρας που τα μέρη επιλέγουν να υπαγάγουν τις διαφορές τους. Η επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, αν και συχνά ταυτίζεται με την επιλογή δικαιοδοσίας, είναι ζήτημα πάντως που το εξετάζουμε ξεχωριστά. Και τόσο στο προϋσχύσαν δίκαιο όσο και υπό τον κώδικα πολιτικής οικονομίας, η παρέκταση επιτρέπεται όχι μόνο σε σχέση με συντρέξεις, αλλά και σε σχέση με αποκλειστικές, όπου βέβαια έχουμε το γνωστό θέμα τι γίνεται όταν αυτές οι αποκλειστικές συγκρούονται. Επίσης, κατά το αυτόνομο ελληνικό δικονομικό δίκαιο δεν απαιτείται καταρχήν ιδιαίτερος τύπος, αλλά εφόσον πρόκειται για μελλοντικές διαφορές, που είναι και το σύνηθες, θέλουμε έγγραφο τύπο. Και βέβαια και υπό το ελληνικό δίκαιο γίνεται δεκτός ο σιωπηρός τρόπος κατάρτισης των σχετικών δικονομικών συμβάσεων. Και τέλος, βέβαια, και στο αυτόνομο ελληνικό δίκαιο έχουμε ειδικές ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές, εργατικές διαφορές και τις καταναλωτικές. Κάπως έτσι, και αγραφείτε έτσι πολύ γρήγορα για να να κερδίζουμε χρόνο, κάπως έτσι και αγραφείτε το αυτόνομο ελληνικό δίκαιο. Οπότε ανακύπτει το βασικό, το θεμελιώδες ζήτημα, ποιο το εφαρμοστέο δίκαιο επί της ρήτρας παρέκτασης. Αξίζει να πούμε ότι υπό το προϋσχύσαν δίκαιο υποστηριζόταν ισχυρά από σπουδαίους δασκάλους, από τον καθηγητή Φραγκίστα, από τον αείμνηστο Στέφανο Δελικοστόπουλο, ότι θα ισχύσει ο κανόνας locus regit actum, εκεί που συνήφθη η συμφωνία, αυτό το δίκαιο θα μας δώσει και τις λύσεις. Παρότι και οι θεωρητικοί αυτοί δεχόντουσαν ότι δεν διαφωνούσαν προς τη δικονομικό χαρακτήρα της συμφωνίας και την εφαρμογή της λεξφόρης σε άλλα πλήστα, σε πολλά ζητήματα κύρους. Και υπό το προϋσχύσαν δίκαιο όμως υποστηριζόταν η άποψη που είναι και η κρατούσα σήμερα, ότι
Θα εφαρμοστεί ο δίκαιο εδώ, θα κριθεί κατά τη λέξη φόρη. Και τα ζητήματα τύπου θα κριθούν κατά τη λέξη φόρη. Περαιτέρω ζήτημα, η δέσμευση των τρίτων. Κατά την άποψη που είχε επικρατήσει παλιότερα στην ομολογία και είναι κρατούσα στη θεωρία, το ζήτημα αυτό θα κριθεί κατά το δίκαιο που διέπει την επίδικη ένομη σχέση, ενώ κατά άλλη άποψη που φαίνεται να επικρατεί στην νεότερη νομολογία και υποστηρίζεται στη θεωρία, το ζήτημα αυτό θα κριθεί και πάλι κατά τη λέξη φόρη προς αποφυγή κατακαιρματισμού του εφαρμοστέου δικαίου και εφαρμογής και για προκειμένου να μην έχουμε εφαρμογή αλληλοαναιρούμενων κανόνων δικαίου. Στο ολόμο ζήτημα δεν θα πρέπει όμως να παραβλέπετε κατά τη γνώμη μου ότι τα ζητήματα της νομοποίησης επιλύονται με κριτήριο πάντα βέβαια τους αγωγικούς ισχυρισμούς κατά το ουσιαστικό δίκαιο, το οποίο καθορίζει και τους φορείς της ένομης σχέσης. Επομένως, η δεύτερη άποψη, παρά τα υποστηριζόμενα την ίδια, οδηγείται σε κατακαιρματισμό του εφαρμοστέου δικαίου, αφού εφαρμόζει επιμέν της ουσιαστικής επίδικης σχέσης το δίκαιο της lex causa, ενώ επί της δικονομικής όψης της ίδιας επίδικης ένομης σχέσης, δηλαδή ως προς την εξουσία διεξαγωγής της δίκης, τη lex fore. Και νομίζω ότι είναι άξιο επισημάνσεως ότι και ο Ευρωπαίος νομοθέτης, το 12-15 του 2012, υποδεικνύει το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Δεν επέλεξε αυτόνομη ρύθμιση. Ας έρθουμε τώρα στον τύπο της συμφωνίας, που είναι και από τα ζητήματα τα οποία απασχολούν πολύ έντονα την ομολογία των δικαστηρίων μας και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Ως προς τον τύπο λοιπόν της συμφωνίας, μιας και είμαστε αυτόνομο ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με την πρώτη άποψη που είναι και η κρατούσα στην ομολογία, ιδίως μετά την έκδοση της απόφασης 883-1994 του Αρείου Πάγου, η οποία και βρήκε απήχηση και στη θεωρία, η υπογραφή αμφότερων συμβαλωμένων, δηλαδή τόσο του μεταφορέα, συνήθως θα είναι ο αντιπρόσωπος ή ο πλοίαρχος, που εκδίδει κατά το άρθρο 168 του ΚΙΜΒ τη φορτωτική ή του πράκτορά του, αλλά και του φορτωτή, του προς μεταφορά πραγμάτων ή του παραλήπτη, τίθεται ως προϋπόθεση του κύρους της οικονομικής αυτής συμφωνίας. Διαφορετικά, αυτή η συμφωνία είναι άκυρη, κατά τα άρθρα 159-180 ΑΚ, θεωρείται ως μη γενόμενη. Η άποψη αυτή γίνεται ευρέως δεκτή από την ομολογία των δικαστηρίων μας και υπό το φως των αντίστοιχων διατάξεων του κανονισμού 12-15 για τον έγγραφο τύπο, τον παραδοσιακό, νομίζω είναι γνωστή στους περισσότερους, έχουμε πλήθος αποφάσεων στο ζήτημα. Σύμφωνα με δεύτερη άποψη που υποστηρίζεται ευρέως στη θεωρία και γινόταν δεκτή στην ομολογία στο παρελθόν και εξακολουθεί μεμονωμένα να ακολουθείται από τα δικαστήρια, από τον αξιογραφικό χαρακτήρα και την εμπορευσιμότητα της φορτωτικής, προκύπτει ότι η φορτωτική περιλαμβάνει ρήτρα παρέκτασης στους έντυπους όρους αυτής, δεν είναι απαραίτητο να έχει υπογραφεί και από το φορτωτή. Καθώς τα αξιόγραφα, ο νόμος απαιτεί την έγγραφη διατύπωση της βούλησης μόνο αυτού που αναλαμβάνει την υποχρέωση και επομένως δεν αναπτύσσει ισχύ το άρθρο 160 ΑΚ. Σύμφωνα δε με παραλλαγή της άποψης αυτής, που είχε διατυπωθεί σε μια απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, διότι ο φορτωτής έλαβε γνώση ή, εν πάση περιπτώσει, είχε τη δυνατότητα να λάβει γνώση του περιεχομένου των όρων της. Τρίτη άποψη υποστηρίχθηκε από τον καθηγητή Δωρή, αντιμετωπίζει τη θέση σχετικής ρήτρας σε προδιατυπωμένους όρους και στην περίπτωση θαλάσσιας φορτωτικής ως κατά τεκμήριο καταχρηστική, με εφαρμογή του άρθρου 116 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, επιτρεπομένης βέβαια της ανταπόδειξης ότι δεν πρόκειται για καταχρηστική ρήτρα, εφόσον οι συμβαλόμενοι δεν ευρίσκονται σε διαπραγματευτική ανισορροπία. Αυτές είναι οι τρεις απόψεις που έχουν διατυπωθεί στο ζήτημα. Ας με επιτραπεί να διατυπώσω ένα σχετικό προβληματισμό και αν θέλετε μια τέταρτη άποψη. Είναι προφανές ότι η πρώτη και κρατούσα στην ομολογία άποψη είναι σύμφωνη με τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 160 και φυσικά με το άρθρο 43 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, καθώς ελείπουσα υπογραφή του φορτωτή δεν ικανοποιεί το τύπος που εν λόγω διατάξεις απαιτούν για τις μελλοντικές διαφορές, ο οποίος και τελολογικός ειδωμένος
αποσκοπήσει η διασφάλιση της συμφωνίας των διαδίκων για να υπαγάγουν τη διαφορά τους σε αλλοδαπή δικαιοδοσία αντίστοιχη της συμμεδαπής ή το αντίστροφο. Όπως είπαμε επανειλημμένως, επισημαίνει και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιλέχθηκε δε προς τούτο από τον νομοθέτη, όπως χαρακτηριστικά γράφει στα πρακτικά του κώδικά μας, ή να διαθέσει ταύτα καταθέληση, αρκεί να διατελεί εν πλήρη επιγνώση της πράξεώς του. Διαβάζουμε στα πρακτικά του σχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας. Επίσης, το επιχείρημα περί προστασίας του ασθενέστερου συμβαλλόμενου, δηλαδή του οφειλέτη εκδότη του αξιογράφου, είναι ασθενές διότι επί αξιογράφων δεν είναι οφειλέτης το αδύναμο μέρος και δις αλλάσεις μεταφορές επιφορτωτικής. Αντίθετα, τώρα με την αποδοχή της δεύτερης άποψης, οδηγούμε στην αποδοχή, από την άλλη πλευρά, έτσι μονομερών ενεργειών εκ μέρους του μεταφορέα, που συχνά μπορεί να τεθούν και σε βάρος του άλλου μέρους, το οποίο βρίσκεται πάντως προμή θελημένης απαλωτρίωσης των δικονομικών του δικαιωμάτων. Και πιστικά βέβαια επισημαίνει η άποψη αυτή ότι η έλλειψη νομοθετικής τροποποίησης στο ελληνικό δίκαιο, ιδίως στο πεδίο των ναυτικών διαφορών, εμφανίζεται να μην λαμβάνει υπόψη του τη διεθνή συναλλακτική πρακτική. Δηλαδή, η ρύθμιση του 43 είναι αληθές αυτό που λέει η δεύτερη άποψη, ότι ο παραδοσιακός έγγραφος τύπος φαντάζει απαρχαιωμένος, μόνο αυτός, έτσι από τον νομοθέτη μας, έναντι των τύπων που δέχεται ο κανονισμός στο άρθρο 25 και η σύμβαση του Λουγκάνου στο άρθρο 23, αλλά και η σύμβαση της Χάγης σε ένα βαθμό. Και η διαπίστωση αυτή επιλωνείται κατά τη γνώμη και από τις ρυθμίσεις που είχαμε στο ζήτημα της Δυτικής Συμφωνίας. Υπενθυμίζεται την τροποποίηση του σχετικού άρθρου μετά τον νόμο για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, ώστε να εντάξουμε και άλλους τρόπους εναλλακτικούς εισέγγραφης κατάρτισης της συμφωνίας, αλλά και το άρθρο 2 της Σύμβασης Νέας Υόρκης, που είναι πολύ πολύ παλιά σύμβαση, πάντως με στενότερη διατύπωση. Εν όψει αυτών, η σαφής βούληση του ιστορικού νομοθέτη και η συνδυαστική τελεολογική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 43 αποκαλύπτει τη ratio legis που λέμε, επιβάλλουσα τη διασταλτική κατά τη γνώμη ερμηνεία της μέσω του μοναδικού πρόσφορου εργαλείου που το δικονομικό μας σύστημα διαθέτει. Είναι η Γενική Αρχή του άρθρου 116 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, που απαγορεύει την καταχρηστική άσκηση δικονομικών δικαιωμάτων, υποχρεώνοντας το διαδίκου στην τήρηση των κανόνων της καλής πίστης. Όμως, δηλαδή, η αφετηρία της θέσης του καθηγητή Δωρή είναι, κατά τη γνώμη μου, ορθή. Καθώς όμως δεν υφίσταται διαπραγματευτική ανισορροπία των μερών στη σύμβαση Ναύλωσης, η εφαρμογή του άρθρου 116 δεν θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει η άποψη αυτή, δηλαδή ως κατά τεκμήριο καταχρηστική, αλλά προς την απόκρουση της ένστασης έλλειψης δικαιοδοσίας, ελλείψη του παραδοσιακού εγγράφου τύπου ως καταχρηστικής, σε ποιες περιπτώσεις? Στις περιπτώσεις που έχει καταρτιστεί η συμφωνία παρέκτασης με κάποιον, κατά τη γνώμη μου, από τους εναλλακτικούς τρόπους που δέχεται ο κανονισμός 12-15 του 2012. Αν δηλαδή έχουμε μία ρήτρα παρέκτασης, προφορική με έγγραφη επιβεβαίωση, με καθιερωμένη πρακτική συμμεταξύ τους των μερών σχέσης, ή τύπο σύμφωνο με τις συνήθειες του διεθνούς εμπορίου, έχω την άποψη ότι επιτυχώς μπορεί να αποκρουστεί με το άρθρο 116 ο ισχυρισμός ότι εδώ, ναι, δεν πληρείται ο έγγραφος τύπος, το να μείνουμε εκεί. Και θα πω βέβαια και από την πράξη ότι σε όλες τις ρήτρες παρέκτασεις που συνάντησα εγώ τουλάχιστον στο τμήμα στο Πειραιά, όλες είχαν καταρτιστεί με ηλεκτρονικό τρόπο. Όλες οι συμβάσεις είναι καταρτισμένες, περισσότερες με ηλεκτρονικό τύπο. Και στην πράξη τις δεχόμαστε όλες ως ισόκυρες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα εμείνουμε στο 43 ως έχει και θα πούμε ότι μια συμφωνία που έχει αποτυπωθεί σε ηλεκτρονικές επιστολές στη Διεθνή Ναυτιλία, επειδή αυτό λέει μόνο το 43, μας καλύπτει. Ειδικότερα όπως προετέθηκε το ΔΕΚ, έχει κρίνει, είπαμε, ως έγκυρη έγγραφη επιβεβαίωση προηγούμενης προφορικής συμφωνίας με τη μονομερή αναγραφή της ρήτρας παρέκτασης, πότε,
όταν αποδεικνύεται η σύμπτωση της δήλωσης Βούλης Σημερών, γιατί υπήρχε μια καθιερωμένη πρακτική. Και για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να πω ότι εδώ εντάσσονται οι διαβιβάσεις μέσω της ηλεκτρονικής οδού, που ο κανονισμός τις δέχεται όλες, ως ισόκυρες του παραδοσιακού εγγράφου τύπου, πλην του SMS, θυμίζω, όπου μπορεί ο ηλεκτρονικός τύπος να υποκαταστήσει με επιτυχία τον έγγραφο τύπο, δηλαδή να αναπαραχθεί ανά πάσα στιγμή με πιστότητα, εκεί και ο κανονισμός δέχεται ότι υποκαθιστά τον έγγραφο τύπο. Τώρα, πέρα από το ζήτημα του τύπου, χωρίς διαφοροποιήσεις από τις απόψεις που προαναφέρθηκαν, γίνεται δεκτό ότι η διαδοχή του φορτωτή από τον κομιστή και ενδεχομένως διαδοχικά όλους τους μεταγενέστερους κομιστές φορτωτικής στα δικαιώματά του, συνεπάγεται και δέσμευση του τελευταίου, δίχως να απαιτείται να διακριβωθεί αν ο κομιστής συνένεσε ειδικώς έτσι στη ρήτρα παρέκτασης. Αυτό εκ των συνεπειών της επισογράφησης φορτωτικής προκύπτει, ως εις διαταγήν αξιογράφου, όπως και επί συναλλαγματικής, που επιφέρει και νομοποιητικά, μεταβιβαστικά και εγγυητικά αποτελέσματα. Το ίδιο συμβαίνει στην ονομαστική φορτωτική όταν έχουμε εκχώρηση, μεταβίβαση με εκχώρηση, ενώ δεν δεσμεύεται ο παραλήπτης του φορτίου, εκτός αν βέβαια συνήνεσαι σε αυτή, όπως και ο πλειοκτήτης. Έρθουμε στην τρίτη περίπτωση, στο ναυλοσύμφωνο. Τι γίνεται όταν έχουμε ναυλοσύμφωνο? Εδώ η προεκτεθής περίπτωση φορτωτικής διαφοροποιείται καταρχήν από τη συμφωνία παρέκτασης που περιλαμβάνεται σε ναυλοσύμφωνο. Εκεί αποτυπώνεται εγγράφω συμφωνία των μερών για επίλυση των μελλοντικών διαφορών από τη σχέση ναύλωσης, καθώς το ναυλοσύμφωνο υφίσταται αντιπογραφές των μερών ή των αντιπροσώπων τους, ενώ το αξιόγραφο της φορτωτικής συντάσσεται από την εκδότη μεταφορέα, όχι όμως από το φορτωτή, και μεταβιβάζεται και σε τρίτους κομιστές. Το πρόβλημα στο ναυλοσύμφωνο προκύπτει στις λεγόμενες φορτωτικές ναυλοσυμφώνου, Kogenbills, όπου στη φορτωτική γίνεται απλώς παραπομπή στους όρους του ναυλοσυμφώνου, περίπτωση που ο κομιστής φορτωτικής και πάλι δεν έχει συμβληθεί στους όρους του ναυλοσυμφώνου, που περιέχουν τους συνήθως τυποποιημένους όρους του μεταφορέα, όπου και ανακύπτουν τα ίδια ζητήματα στα οποία αναφερθήκαμε πριν. Το ζήτημα έχει τεθεί με ιδιαίτερη ένταση στην περίπτωση της διαιτητικής ρήτρας. Σίγουρα όλοι όσοι κάνετε εμένα παραπληθεί την εισήγησή μου θα έχει υποπέσει την αντίληψή σας. Το ζήτημα με τη δέσμευση του κομιστή από μια απλή γενική παραπομπή της φορτωτικής στον ναυλοσύμφωνο. Στην αρχή, ενώ γείτονα δεκτεί μια τέτοια δέσμευση, η ελληνική νομολογία με τη σύμφωνη γνώμη της θεωρίας και ευθυγραμμιζόμενη εν μέρη μετακρατούντα στην αγγλική πρακτική, ήδη το 1966 με την απόφαση 236 του 1966 Ολομελίας του Αριουπάγου, που έκτοτε ακολουθείται σταθερά, έκρινε ότι δεν δεσμεύεται ο κομιστής φορτωτικής από τα συμφωνηθέντα μεταξύ εκναυλωτή και ναυλωτή φορτωτή, εκτός εάν, πρώτον, προσήκουν στη σχέση μεταφορέα παραλήπτη και επιπλέον γίνεται ρητή και ευκρινής παραπομπή στις ειδικές ρήτρες του ναυλοσυμφώνου, ερμηνευόμενη κατά αντικειμενική κρίση και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Όχι δε απλώς κατά διερεύνηση της βούλης των συμβαλλωμένων εκναυλωτή και ναυλωτή. Ώστε στην περίπτωση που ο μεταφορέας την επικαλείται κατά του εκναυλωτή, να προκύπτει η παραπομπή κατά αντικειμενικό τρόπο από τη φορτωτική, να γίνεται δηλαδή αντιληπτή στους τρίτους μετά από εξέταση φορτωτικής, ώστε να απαιτείται λοιπόν μια ειδική αναφορά στη φορτωτική και να μην αρκεί μια γενική παραπομπή στους όρους του ναυλοσυμφώνου. Αντίστροφα, αυτό αρκεί στην περίπτωση που ο παραλήπτης προβάλλει προς όφελός του και εναντίον του μεταφορέα την ύπαρξη τέτοιας ρήτρας ενσωματωμένης στη φορτωτική. Η θέση αυτή δεν έχει μείνει χωρίς αντίλογο από τη θεωρία. Επισημάνθηκε ότι η πρώτη προϋπόθεση, το να προσήκουν στη σχέση μεταφορέα και παραλήπτη, είναι προφανούς αοριστείας. Και η δεύτερη προϋπόθεση, ότι δηλαδή αν γίνεται ρητής και ευκρινής παραπομπή στις ειδικές ρήτρες του ναυλοσυμφώνου, επιδέχεται προσαρμογής στις εκάστοτε περιστάσεις, σε κάθε περίπτωση δηλαδή.
Από την άλλη πλευρά, η ΟΣΑ παγιωθείς ανομολογία, ιδιαίτερα ως προς τη δεύτερη προϋπόθεση, απαιτώντας ειδική αναφορά στη φορτωτική, αναμφισβήτητα εξασφαλίζει βεβαιότητα δικαίου. Πάντως και στο ελληνικό δίκαιο υποστηρίζεται η άποψη και μάλιστα έχει υποστηριχθεί από πολύ έγκριτο δικονομολόγο, τον Γιώργο Οικονομόπουλο, το 1980, ότι αρκεί η γενική παραπομπή στους όρους του Ναυλοσυμφώνου, ως εκ των συναλλακτικών ηθών στον χώρο της ναυτιλίας, όπου η διεκδική επίλυση των διαφορών είναι συνήθης. Ετούτης η άποψη αυτή, έστω και υπό την οπτική της αντιστροφής του βάρους απόδειξης, που εν πολλής γίνεται δεκτή και στο αγγλικό δίκαιο, προϋποθέτει, όπως πιστικά επισημαίνεται, ότι η ρήτρα διαιτησίας είναι ο παγιωμένος τρόπος επίλυσης όλων των ναυτικών διαφορών, διαπίστωση που δεν ισχύει. Τα ίδια ισχύουν μεταφέροντας όλη αυτή τη συζήτηση για τη ρήτρα διαιτησίας και στην ρήτρα παρέκτασης, που επίσης προϋποθέτει έγγραφο τύπο, αφού αν και ορισμένες ρήτρες παρέκτασης συναντώνται συχνά, είναι αλήθεια, ιδίως υπέρ βρετανικών δικαστηρίων, οπωσδήποτε δεν συνιστούν τον κανόνα. Ιδίως όμως διότι η άποψη αυτή θεωρεί βέβαιη τη δυνατότητα γνώσης όρος των όρων του Ναυλοσυμφώνου, κάτι που δεν είναι βέβαιο σε κάθε περίπτωση, διότι οι συμβαλόμενοι στον Ναυλοσύμφωνο μπορεί στην πράξη να αποκρύπτουν σκοπίμως τους όρους αυτού για επιχειρησιακούς λόγους, ιδίως για να μην φανεί, για να μην έχει πρόσβαση, μην υπάρχει πρόσβαση στο ύψος του ναύλου. Τέλος, τρίτη άποψη δέχεται ότι εξαιρετικώς η γενική αναφορά στους όρους Ναυλοσυμφώνου ικανοποιεί τους όρους περί έγγραφου τύπου στις περιπτώσεις που οι τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων εγγράφων φορτωτικής Ναυλοσυμφώνου δικαιολογούν την ενσωμάτωση της ρήτρας κατά αυτόν τον τρόπο στο πλαίσιο μιας διαρκούς εμπορικής σχέσης και όταν αποδεικνύεται η γνώση της διαιτητικής ρήτρας. Αυτό είχε διατυπωθεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση του εφετείου περί από 97. Οι δύο πρώτες περιπτώσεις που αναφέρθηκε το εφετείο Πειραιώς νομίζω είναι ορθές, δηλαδή οι τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων εγγράφων και το αν υπάρχει μια διαρκής εμπορική σχέση των μερών και προβλέπονται από τον κανονισμό του 12-15 του 2012 και θα πρέπει να γίνουν δεκτοί επί ρήτρας παρέκτασης. Όταν δηλαδή χρησιμοποιείται ένα τυποποιημένο γίνεται παραπομπή σε ένα τυποποιημένο ναυλοσύμφωνο, μπορεί κατά περίπτωση να γίνει δεκτή και μία τέτοια ρήτρα παρέκτασης. Η τρίτη όμως περίπτωση, ότι δηλαδή αποδεικνύει τη γνώση της σχετικής ρήτρας, ουσιαστικά θέτει νόμιμο τεκμήριο χωρίς να έχουμε τέτοια διάταξη. Και θα τελειώσω την εισήγησή μου με λίγα λόγια για τις περιπτώσεις της, είπαμε, των ασφαλιστικών συμβολέων που υπάγονται στη ρύθμιση της σύμβασης της Χάγης του 2005. Η σύμβαση αυτή έχει το προβάδισμα καταρχήν να διευκρινίσουμε έναντι του κανονισμού. Το προβλέπει ο ίδιος ο κανονισμός στο άρθρο 71 και ισχύει σε όλη την Ένωση από το 2015 λόγω δήλωσης Ένωση για λογαριασμό όλων των κρατών. Και με βάση το άρθρο 26.6, αν ένα από τα δύο μέλη κατοικεί και ή εδρεύει εκτός της Ένωσης, θα εφαρμοστεί η σύμβαση της Χάγης, ενώ αντίθετα, αν και τα δύο μέρη εδρεύουν ή κατοικούν στην Ένωση, εφαρμόζεται ο κανονισμός. Σε μεγάλο βαθμό τα ίδια ισχύουν και για τη σύμβαση του Λουγκάνο, η οποία μας ενδιαφέρει στις ναυτικές διαφορές, διότι η Νορβηγία είναι μια ναυτική χώρα που συχνά συναντάμε σε ναυτικές διαφορές. Στο βαθμό βέβαια που η σύμβαση του Λουγκάνο δεν θα διαφοροποιηθεί από προβλέψεις για τις ρήτρες παρέκτασης μετά την κύριο σύμβαση της Χάγης του 2005 από καθένα από τα κράτη αυτά. Δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις επί των ασφαλιστικών διαφορών στον κανονισμό 12-15 και στη σύμβαση του Λουγκάνο είναι φραστικές και η έννοια των ασφαλιών μεγάλων κινδύνων που τελικά αυτό μας ενδιαφέρει είναι η ίδια. Η Σύμβαση Χάγης ρυθμίζει μόνο τις ρήτρες παρέκτασης αποκλειστικής δικαιοδοσίας, όχι της συντρέχουσας, ενώ εν αμφιβολία υπολαμβάνει και αυτή ως αποκλειστικής δικαιοδοσίας σχετικές ρήτρες. Βασικές επιλογές της είναι ο σεβασμός της επιλογής συμβαλωμένων,
χωρίς να μπορεί να μεταβληθεί το επιλεγέν δικαστήριο μέσω του θεσμού της εκκρεμωδικίας, όπως και στον κανονισμό, η υποχρέωση να απόσχουν τα δικαστήρια των υπόλοιπων δικαστηρίων των συμβαλόμενων κρατών από την εκδίκαση υπόθεσης για την οποία συμφωνήθηκε η παρέκταση διεθνούς γεωδοσίας και η υποχρέωση αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης που θα εκδοθεί από το τελευταίο. Όμως, στα ζητήματα που φίξαμε προηγουμένως, τόσο η Σύμβαση Χάγης όσο και ο κανονισμός προβλέπουν μεν ότι η ουσιαστική ισχύ της συμφωνίας θα ελέγχεται κατά το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους, πλην όμως από αμφότερα τα νομοθετήματα είπαμε ότι δεν αφορά αυτό τη δέσμευση τρίτων. Σε αντίθεση με τον κανονισμό του 12-15, θα πρέπει να προσεχθεί ότι η Σύμβαση Χάγης προβλέπει έλεγχο καταχρηστικότητας, ενώ στο 12-15 δεχόμαστε ότι εν όψει των συγκεκριμένων ρυθμίσεων για τους καταναλωτές και τις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι πολύ μικρό το πεδίο. Και ιδίως ως προς τον τύπο έχουμε τη μεγάλη διαφορά ότι πέραν του παραδοσιακού εγγράφου τύπου δεν δέχεται ως έγκυρους τύπους τους εναλλακτικούς που αναφέραμε πριν στο 12-15, εκτός βέβαια από τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, τα οποία τα θεωρεί ισόκυρα. Έτσι, αυτές οι περιπτώσεις συμφωνιών παρέκτασης που προαναφέραμε, που μπορούν να θεωρηθούν έγκυρες, εντασσόμενες στην πρακτική μεταξύ των μερών ή στις συνήθειες του διεθνούς εμπορίου, δεν φαίνεται να καλύπτονται από την Σύμβαση της Χάγης του 2005. Τέλος, αξιοσημείωτη διαφορά είναι ότι η Σύμβαση της Χάγης είναι ουδέτερη, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, ως προς τις λεγόμενες anti-shooting injunctions, ενώ ο κανονισμός 12-15 του 2012 και η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφώς αρνητική και δεν τις επιτρέπει. Ελπίζω να μην σας κούρασα με αυτή την... και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ζητήματα ενδιαφέροντα με θεωρητική σημασία και πολύ μεγάλη πρακτική σημασία, βεβαίως. Εννοείται. Τώρα, εάν κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελε να πάρει το λόγο, ο κύριος Μπαμπινιώτης, τον ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική εισήγησή του και να πω ότι χάρηκα που άκουσα έναν δικαστή να περιγράφει με τόσο ακρίβεια τη σύγχρονη τάση, η οποία κατατείνει στην απίσχναση της προϋπόθεσης του έγγραφου τύπου σε αυτού του είδους τις δικονομικές συμφωνίες. Αναφέρθηκε στη διαιτησία. Θα ήθελα να πω ότι το σχέδιο νόμου που άγεται προς ψήφιση για την Διεθνή Εμπορική Διαιτησία και θα υποκαταστεί στον 2735, προβλέπει πλέον ρητά, υιοθετώντας τις τροποποιήσεις της UNCITRAL, τον αποδεικτικό έγγραφο τύπο, σε αντίθεση με το συστατικό, και υιοθετεί ρύθμιση του ελβετικού δικαίου, μία lex validitatis, σύμφωνα με την οποία η διαιτητική συμφωνία είναι έγκυρη, αν είναι έγκυρη είτε κατά το δίκαιο που διέπει την ουσία της διαφοράς, είτε κατά το ελληνικό δίκαιο, είτε κατά το δίκαιο του τόπου της διαιτησίας. Άρα και στο ελληνικό δίκαιο θα έχουμε μια δραματική μεταστροφή υπέρ του κύρους της διαιτητικής συμφωνίας. Ανεξάρτητα από την τήρηση τύπου, έχουμε μια όντως εγκατάλειψη αυτό που θεωρείται ταμπού και κυρίως για την ομολογία. Η δεύτερη παρατήρησή μου, στο βαθμό που μπορεί να κάνει κανείς ευχερός αναλογία με τη διαιτητική συμφωνία, αφορά τις περιπτώσεις ειδικής διαδοχής. Αν εκκινήσει κανείς από την παραδοχή ότι η συμφωνία παρέκτασης είναι μία αυτοτελής δικονομική σύμβαση, δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι στην περίπτωση της ειδικής διαδοχής στην ουσιαστική ένωμη σχέση επέρχεται και διαδοχή στη ρήτρα παρέκτασης, υπό την έννοια ότι αφενός μεν λείπει η συνένεση του οφειλέτη, αφετέρου δε δεν υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις διαδοχής ρητή αναφορά στην ίδια την δικονομική σύμβαση. Παρά τα αυτά, και το είπε ο εισηγητής, εδώ πέρα παντού και στη Γερμανία και στην Ελβετία και στην Αγγλία, δηλαδή και στις υπηρετικές ένωμες τάξης και στις αγγλοσαξονικές, εφαρμόζονται διατάξεις που προβλέπουν την αυτοδίκαιη
μεταβίβαση, συμμεταβίβαση των δικονομικών παρεπομένων. Έχουμε τέτοιες διατάξεις στην εκχώρηση, στον αστικό κώδικα, έχουμε τέτοιες διατάξεις στην αναγνώριση χρέους. Και αυτό υιοθετεί και η ελληνική νομολογία, είναι η σωστή αντιμετώπιση αυτή, θεωρώ. Και μία τρίτη και τελευταία, και θέλω να πω ότι ο Άριος Πάγος ατυχώς σε 2-3 περιπτώσεις είπε ότι απαιτείται και γνώση, να αποδεικνύεται γνώση της δικονομικής συμφωνίας, παρέκτασης ή διαιτησίας. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, διότι είναι αντίθετο προς το αυτοδίκαιο της συμμεταβίβασης των δικονομικών παρεπομένων, το οποίο δεν εξαρτάται από τη γνώση. Και μία τελευταία επισήμανση, χάρηκα επίσης που άκουσα τον εισηγητή να λέει προσοχή, είναι άλλο ζήτημα το η lex fori και άλλο ζήτημα, ειδικά στις περιπτώσεις ειδικής διαδοχής, το δίκαιο το οποίο διέπει τη σύμβαση δυνάμει της οποίας επέρχεται η ειδική διαδοχή, άρα και τη μεταβίβαση την αυτοδίκαιη μεταβίβαση της οικονομικής σύμβασης. Η νομολογία διεθνώς κάνει αυτό το διαχωρισμό. Δεν το βλέπουνε, πώς να το πω, μονομερώς, ότι δεν έχω να κάνω με ένα δικονομικό ζήτημα. Έχω να κάνω και με ένα δικονομικό ζήτημα, αλλά αυτό το προκαλεί η διαδοχή στην ουσιαστική νομική σχέση, η οποία διέπεται από τους δικούς τους κανόνες και πάει στην ουσία της διαφοράς εξ απόψεως ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Αυτά, και σας ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαμπινιώτη. Κάποιος άλλος από το μέλλον, ο κύριος Κλαμέρης. Περιμένουμε λίγο να συνδεθεί ο κύριος Κλαμαρής. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Να συγχαρώ και εγώ τον πρόεδρο, τον κύριο Αθανάσιο Πανταζόπουλο, ο οποίος και άλλες φορές έχει συνδράμει στο έργο της ενώσεώς μας με εξαιρετικές εισηγήσεις. Και επιτρέψτε να πω ότι εκτιμώ και ιδιαίτερα όχι μόνο την επιστημονική του κατάρτιση, αλλά και ότι είναι ένας χαρακτηριστικός τύπος έντιμου δικαστή. Τώρα, όσον αφορά την εισήγηση. Θα ήθελα πρώτα να διευκρινίσω ότι άλλο είναι και πρέπει να διακρίνουμε το αν από την νομοθεσία θεσπίζεται ένα νόμιμο τεκμήριο κατά το οποίο μπορούν να υπάρξουν ενδεχόμενες ανταποδείξεις, και άλλο είναι το ζήτημα αν με βάση τους αποδεικτικούς λόγους ή το αποδεικτικό μέσο των τεκμηρίων μπορούμε να συναγάγουμε την αλήθεια ενός πραγματικού ισχυρισμού. Υπ' αυτή την έννοια, και επειδή και εγώ είχα ασχοληθεί στην ηφηγεσία μου με αυτά τα θέματα, συμφωνώ μεν ότι είναι πολύ πιθανό στο πλαίσιο μιας ρήτρας παρεκτάσεως να υποκρύπτεται καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, αλλά δεν υιοθετώ την άποψη ότι κατά τεκμήριο οι σχετικές ρήτρες υποκρύπτουν κατάκριση. Κατάκριση μπορεί να υπάρχει αν αποδειχθούν τα πραγματικά γεγονότα και οι συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν στην άποψη ότι πρόκειται για καταχρηστική άσκηση δικονομικού δικαιώματος. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι είναι γνωστό και από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι το φαινόμενο όχι μόνο σε εμάς και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Αυστρία, αλλά και γενικότερο, ότι οι διατάξεις των αντιστοίχων δικονομικών νομοθεσιών που αναφέρονται είτε άμεσα χαρακτηρίζοντας ενδεχομένως μία σύμβαση ως δικονομική ή έμεσα χωρίς να προβαίνουν σε χαρακτηρισμό, αναφέρονται σε τέτοιου είδους συμφωνίες, αυτές οι αντίστοιχες δικονομικές νομοθεσίες όσον αφορά τα τυχόν ελαττώματα και τις προϋποθέσεις νομίμου συνάψεως τέτοιου είδους συμφωνιών παραπέμπουν στις σχετικές διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου και δεν περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις στον κώδικα πολιτικής οικονομίας, στον αντίστοιχο κώδικα πολιτικής οικονομίας, που να ρυθμίζουν πότε μία τέτοια σύμβαση συνάπτεται εγκύρως ή όχι. Ένα άλλο σημείο είναι το εξής, ότι
και βέβαια έχουμε σχετική ρύθμιση προς το παρόν μόνο στη διαιτησία, ότι και η έλλειψη τύπου καλύπτεται αν ο διάδικος μετάσχει χωρίς να προβάλλει αντίστοιχη έσταση στην αντίστοιχη διαδικασία. Έχω την εντύπωση ότι από αυτή τη διάταξη, σε συνδυασμό και με το 116, θα πρέπει να, εγώ τουλάχιστον θα κατέληγα στο συμπέρασμα, ότι εάν οποιαδήποτε τέτοια έλλειψη δεν επισημαθεί εγκαίρως και ο διάδικος ο οποίος την επικαλείται σε ένα πολύ μεταγενέστερο στάδιο έχει εντωμεταξύ συμπράξει στη λειτουργία αυτής της συμβάσεως, θα ήταν αντιφατική δικονομική συμπεριφορά από τη στιγμή που έχει συμπράξει τη λειτουργία της συμβάσεως και έχει ωφεληθεί και από αυτή, να εμφανιστεί μετά και να πει ναι, δεν υπάρχει όμως αυτός ο τύπος. Ένα τελευταίο σημείο είναι περισσότερο ερώτηση και όχι θέση. Απασχόλησε, κύριε Πρόεδρε, το εφετείο Πειραιώς ή το πρωτοδικείο Πειραιώς, το οποίο πράγματι έχει επιδείξει μια πολύ σημαντική συμβολή σε θέματα ναυτικού δικαίου, είτε ουσιαστικού είτε δικονομικού. Απασχόλησε το ζήτημα στο θέμα της νομικής φύσεως, δηλαδή η άποψη ήταν ότι είναι η ρήτρα, η συμφωνία παρακτάσεως δικονομική συμφωνία ή έγινε λόγος και η ουσιαστική. Ή έγινε λόγος, λόγου χάρη, για μια δικονομική συμφωνία με ουσιαστικές προεκτάσεις ή αν θέλετε για μια ουσιαστική συμφωνία με δικονομικές προεκτάσεις. Και ιδίως θα ρωτήσω αν έκυψε καμιά φορά σε αυτή του είδους την ομολογία και το ερώτημα λόγω αντίθετης ενδεχομένως συμπεριφοράς του ενός εκ των διαδίκων που είχαν υπογράψει μια σύμβαση συμφωνία παρεκτάσεως. Αν η παράβαση της συμφωνίας παρεκτάσεως και η άσκηση της αντίστοιχης αγωγής ή αιτήσεως σε άλλο δικαστήριο εκτός της συμφωνίας του προβλεπομένης μπορεί να οδηγήσει σε αγωγή αποζημιώσεως. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια και κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Ευχαριστούμε εμείς, κύριε καθηγητά. Άλλη τοποθέτηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν βλέπω. Στο Q&A δεν έχουμε ερωτήσεις. Υπάρχει μόνο στη γερμανική γλώσσα από ένα Zoom user έκφραση συγχαρητηρίων προς την Οργανωτική Επιτροπή και για την εισήγηση. Άρα λοιπόν θα δώσω το λόγο σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε επί των ερωτήσεων και τοποθετήσεων που ήδη έγινε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια και τον κύριο Μπαβενιώτη και τον δάσκαλό μου, τον κύριο Κλαμαρή. Έτσι πάντα με συγκίνηση τον ακούω. Και θα πρέπει να πω ότι όσο έχω ασχοληθεί με ζητήματα παρέκτασης, πράγματι το πιο ενδιαφέρον ζήτημα στο οποίο τίνει να μεταβληθεί και η θεωρητική αντιμετώπιση είναι αν μένουμε στο δικονομικό χαρακτήρα της συμφωνίας παρέκτασης ή στην περίπτωση που έχουμε έτσι μία καταστρατηγική διάθεση, αυτό το πράγμα θα πρέπει να έχει και συνέπειες ουσιαστικές. Η αλήθεια είναι στο δικό μας δίκαιο, δικές μας αποφάσεις, δεν έχω υπόψη μου, κύριε καθηγητά. Από όσο έχω δει τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί στην αλλοδαπή θεωρία, στη γερμανική θεωρία, εύστοχα, προφανώς γνωρίζετε πολύ 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 καλύτερα από μένα, εύστοχα τα τελευταία χρόνια πολύ θεωρητικοί θέτουν το ζήτημα, ιδίως από τη Γερμανία, εάν σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θεμελιώνεται και μία αγωγή αποζημίωσης, ιδίως διότι το ζήτημα προέκυπτε στην πράξη, από όσο έχω καταλάβει, ενώ υπήρχαν ρήτρες παρέκτασης, προσέφευγαν στα αμερικανικά δικαστήρια ο συμβαλόμενος, προφανώς επικαλούνταν και προσπαθούσε να κινηθεί στην αντίληψη του αγγλοσαξονικού δικαίου, που ως γνωστόν ξεφεύγει από το ψάχνει να βρει
το Forum Convenience και σε όλη, με όλη αυτή το... Ενώ υπήρχε λοιπόν μια ρητή συμφωνία, προσέφευγαν στα δικαστήρια της Αμερικής, που βέβαια η δίκη ήταν πολυδάπανη και από ό,τι έχω καταλάβει δεν εισέπλαταν και κάποια χρήματα. Από όσο έχω δει λοιπόν, διαμορφώνονται δύο απόψεις. Η μία άποψη λέει ότι οπωσδήποτε εφόσον έχουμε κάποια συμφωνία μεταξύ μας και για το θέμα αυτό, οπωσδήποτε θα γεννηθεί αποζημίωση. Κάποιοι θεωρητικοί, από όσο έχω δει, θυμάμαι τώρα πρόχειρα στον τιμητικό τόμο του καθηγητή κ. Καΐση, δεν θυμάμαι το όνομα, συγχωρήστε με, αναφέρονται και σε ουσιαστικού δικαίου συνέπειες από την παραβίαση αυτή κατά αυτή τη ρήτρα παρέκταση. Πάντως σε εμάς δεν έχει έρθει σαν ζήτημα. Και εμείς μένουμε στην νομική φύση ως αμιγώς οικονομική συμφωνία, που βέβαια και εγώ με αυτή την οπτική νομίζω ότι πρέπει λίγο να επανεξεταστεί το ζήτημα. Και βέβαια να πω ότι πράγματι το ότι και το δικό μας δίκαιο δέχεται τη σιωπηρή παρέκταση είναι άλλη μία ακόμα ένδειξη, όπως σοφά υπέδειξε ο κ. Κλαμαρίς, καθηγητής μας, ότι και το 116 έχει κάποιο περαιτέρω, βρίσκει κάποιο περαιτέρω πεδίο εφαρμογής. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις και τα καλά σας λόγια. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκδήλωσης. Να ευχαριστήσω και πάλι τον Πρόεδρο, τον κύριο Πανταζόπουλο, για την τόσο ενδιαφέρουσα εισήγηση, δυσχερή οικονομικά και με μεγάλη σημασία ζητήματα. Να θυμίσω σε όλους ότι η επόμενη διαδικτυακή Τρίτη είναι η 30 Νοεμβρίου και έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα πολύ εκεί από την διδάκτορα νομικής και δικηγόρα την κυρία Λανταβού για τα δικονομικά ζητήματα στις δίκες χρησικτησίας. Να καληνυχτήσω όλους, να σας ευχηθώ καλό βράδυ και καλή ξεκούραση. Καληνύχτα.